Ξέρετε, αυτές οι εικόνες μερικές φορές λες ότι δεν πρέπει να τις δείχνεις. Αλλά θέλουμε να δείξουμε τη σκληρότητα των ανθρώπων. Ιράν-Ιράκ. Είτε είναι Χαμάς, Ρουάντα. Είτε είναι Ισραηλίτες. Έχω πάει στους πολέμους, τα έχω ζήσει. Ξέρω πώς είναι. Δυστυχώς, όποιος μυρίσει νεκρό άνθρωπο, πόσο μάλλον παιδί, θα έχει εφιάλτες για το υπόλοιπο του βίου του, όπως τους έχω εγώ. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ξεπερνιέται, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο απλώς κουβεντιάζεται, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αντέχεται σε όποιον το έχει δει. Αν σκεφτεί κάποιος ότι αυτό στην Παλαιστίνη συμβαίνει από το 48 και μετά σταθερά, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αν σκεφτεί ότι πέρσι μόνο στη χρονιά είχε 2.000 η Παλαιστίνη 500 παιδιά νεκρά, διαμελισμένα, εκτελεσμένα. Αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν ούτε ξέρω πόσες εκατοντάδες παιδιά κάτω των 15 ετών στις φυλακές του Ισραήλ, νομίζω θα καταλάβει κάποιος ότι υπάρχει ένα ιδεχθές έγκλημα διαρκείας και ένα ιδεχθές έγκλημα που έγινε προχθές της Χαμάς. Αλλά είναι διαρκεία. Δεν πρέπει να το βάλουμε. Δεν θα βάλω ποσοτική. Μην ξεχνάμε και τη Χαμάς. Δεν θα βάλω ποιοτική διαφοροποίηση κάτω κάνεις. Από το, αν θέλετε, το δίκρανο της εβραϊκής Ισραηλινής προπαγάνδας. Ντε και καλά, επειδή έγινε μία πράξη αυτή που έγινε από τη Χαμάς, να σβήσει και να τελειώσει όλες τις υπόλοιπες. Από την ώρα που το Ισραήλ μιλάει για τελική λύση, από την ώρα που μιλάει για τελική λύση, χρησιμοποιεί, δεν είναι η πρώτη φορά για τον Νετανιάχου που θέλει να γλιτώσει τη φυλακή. Και γι' αυτό, αυτό έχει αλλάξει τη δικαιοσύνη και έχει διχάσει το κράτος του. Όποιος και να χτύπησε και να βομβάρδισε πάντως χθες δεν αρχίζει το όποιος έτσι. Αυτοί που τους δίνουν όπλα, αυτοί που τους βοηθάνε, σύμφωνοι, αυτοί που τους νομιμοποιούν, σύμφωνοι, αυτοί που τους δέχονται, αυτοί που τους κουβεντιάζουν. Μισό λεπτό. Το σήμερα υποτίθεται θα βρίσκονταν ηγέτες σε ένα τραπέζι. Μα τι θα βρίσκονταν με τέτοιο έγκλημα, πώς θα βρεθούν. Αυτό πάω να σας πω. Αυτό είναι μαζικό έγκλημα, το καταλαβαίνετε. Λέγεται γενοκτονία. Όπου και να το πείτε. Για να βγάλουμε συμπέρασμα. Όποιος και να χτύπησε πάντως χθες στο νοσοκομείο. Ή όποιος και να χτύπησε. Δεν. Όποιος και, και να πει όποιος και να χτύπησε. Μα το Ισραήλ χτύπησε. Με δουλεύετε. Το Ισραήλ βομβαρδίζει. Έχουμε καταλήξει σε αυτό. Δηλαδή ότι χθες χτύπησε. Ποιος θα καταλήξει. Ποιος θα καταλήξει. Εσείς λέτε. Ποιος θα καταλήξει. Οι θήτες θα πούνε. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι από την ώρα που έχει πει δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο στη Γάζα. Θα την εξοντώσω, θα την τελειώσω για πάντα. Για και θα δείτε φανεί, την τιμωρία που δεν έχετε δει ποτέ. Για να μην φανεί. Αν δεν με ενδιαφέρει τι θα φανεί, όχι, εγώ έχω την άποψή μου. Ό,τι φανεί. Ναι, ναι, την άποψή σου υπό. Στο Σύνταγμα, ναι, 7 η ώρα τι θα φανεί. Ναι, μισό λεπτό. Και καλά κάνεις και προπαγανδίζεις και την συγκέντρωση του Κουκουέ. Δεν την προπαγανδίζω. Καλό εδώ, τον κόσμο. Εδώ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση. Δεν είναι προπαγάνδα αυτό. Δεν πρέπει να φανεί σε καμία περίπτωση ότι εμείς λέμε ότι το έκαναν. Ότι το έκανε η Χαμάς και ότι εσύ το έκαναν οι Ισραηλίτες. Απλά αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ τι είμαι, διαιτητής μεταξύ Χαμάς-Ισραήλ. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω άποψη. Δημοσιογραφικά δικαιολογούμε τη θέση μας. Μα δεν δικαιολογείτε. Αυτή είναι η απάντηση που λένε οι άλλοι. Εσύ έχεις δικαίωμα πολιτικής άποψης και εμείς δημοσιογραφικής και λέμε. Εσείς κρατήστε την άποψη. Εγώ δεν θα ξεχάσω. Εγώ δεν λέω ότι το έκαναν οι Ισραηλίτες. Μα δεν θα ξεχάσω ποια είμαι. Δεν θα ξεχάσω ποια είμαι. Γι' αυτό σας ρωτάμε και απαντάτε. Να βάλουμε λίγο πιο ψήφισμα. Τώρα στα σοβαρά. Θα μπούμε εμείς στη μέση. Να μπουν και οι άλλοι. Να μπουν και οι άλλοι. Ακούστε με, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό για ένα λόγο, μου επιτρέπετε. Ναι, αλλά η δήλωση του Ισραηλινού. Η μάλιστα δήλωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι οι τρομοκράτες σκοτώνουν τα δικά μας τα παιδιά, σκοτώνουν και τα δικά τους. Εμένανε προσωπικά ως άνθρωπο, λογικό, με εξεγείρει αυτή τη στιγμή να το ακούω όμως, αυτό το πράγμα. Αυτοκτονούν ξαφνικά οι Παλαιστίνοι στη Γάζα. Και χτυπάνε το νοσοκομείο. Δεν το δέχομαι, ρε παιδάκι μου. 5 η ώρα το απόγευμα έχει έκτακτο συμβούλιο του ΟΗΕ. Συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ. Θεωρώ ότι για αυτή την κατάσταση είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει η Ελλάδα στο νου της, οι Έλληνες πολίτες. Υπάρχει έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις 5 ώρα Ελλάδος. Εκεί θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Και ακούει ο κόσμος ο ΟΗΕ και να αποθέτει ελπίδες. Να θυμηθεί τι ψήφισμα υπάρχει του ΟΗΕ για το Κυπριακό και να δούμε πού βρίσκεται το Κυπριακό μισόν αιώνα μετά, το οποίο είναι κρεμές. Υπάρχει ψήφισμα του ΟΗΕ για τα δύο κράτη στην Παλαιστίνη. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση των 300 της Ελληνικής Βουλής, ομόφωνη, το καταλαβαίνετε. Πείτε μου πόσες φορές έχετε 300 βουλευτές να ψηφίζουν να υπάρχει αναγνωρισμένο κράτος της Παλαιστίνης. Αναγνωρισμένο. Ήμασταν και οι 300. Στην Κύπρο τι έχει γίνει. Στην Κύπρο τι έχει γίνει. Έτοιμη λύση. Τι έγινε. Εισβολή, κατοχή, επικισμός. Στην Παλαιστίνη, εισβολή, κατοχή, επικισμός. Έτοιμη λύση υπάρχει αυτή τη στιγμή για το Παλαιστινιακό, κύριε Κανέλη. Βεβαίως. Ποια είναι. Τα ψηφίσματα
και οι συμφωνίες. Γιατί να σας πω κάτι, δεν τις παραβίασε η Ελλάδα ή κάπως ο Φούφουτος, ο Μουμούτος συμφωνίες. Ακόμα και οι συμφωνίες του Όσλο πήγαν περίπατο. Σας θυμίζω ότι τώρα που το Ισραήλ λέει τρομοκράτη τη Φατάχ, την Χαμάς, λέει με τον ίδιο τρόπο τρομοκράτη και τη Φατάχ. Σας θυμίζω ότι όταν πήραν τον Νόμπελ Ειρήνης ο Αραφάτ με το Ράμπιν τον δολοφόνησαν. Εξτρεμιστές Ισραηλινοί λένε όλοι. Ποιος δεν ήθελε. Ποιος δεν ήθελε να αποδώσουν αυτές οι ενέργειες να πάρει, ευχή να πάρει. Κάτι εξοχήν το Ισραήλ. Μπορεί να βόλευε και τις δύο πλευρές. Κάτι εξοχήν το Ισραήλ δεν ήθελε. Το Ισραήλ έχει προαναγγείλει είσοδο στη Γάζα. Είδε ότι υπήρχε γενική κατακραυγή γιατί ο κόσμος δεν έχει πάθει μαλάκινση παγκοσμίως. Ξέρει, βλέπει και ακούει, ακόμα και όταν δεν μιλάει, ακόμα και δεν ασχολούνται τα μίντια. Μετά είπαν ότι δεν κάνουμε την εισβολή λόγω καιρού. Έχουν υπεροπλία απίστευτη. Δεν έχουν καταφέρει ούτε καν οι Γάλλοι ούτε καν οι Αμερικάνοι να ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο να φεύγουν οι δυστυχισμένοι από εκεί. Όλη η υπόθεση θα γίνει. Χτες άκουγα σε όλα τα κανάλια να λένε παγκοσμίως ότι αυτό που τους καίνει η υπόθεση των ομήρων. 150 ομήροι διακέγανε και όχι 500 νεκροί αυτή τη στιγμή μόνο. Επειδή μιλάτε για το προσφυγικό. Μακριά από την προπαγάνδα, ακούστε με. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι που δείχνει μαχητές, μουσουλμάνους, εξτρεμιστές που ανεμίζουν, έτσι, σας το λέω στα σοβαρά, μία κάρτα που λέει ελληνικό άσυλο. Άσυλο από την. Τι έχουν πάρει άσυλο εδώ, στην Ελλάδα. Τέτοια θα δούμε πολλά. Το διαδίκτυο. Οι Τούρκοι δεν μας κατηγορούσαν γι' αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό θέλει λίγη προσοχή. Και το λέω αυτούς τους μηντιάδες διαδικτυάδες. Ξέρετε τι εννοώ. Αυτούς οι οποίοι γράφουν, λένε τη γνώμη τους εύκολα. Έχω δει απίστευτα πράγματα γραμμένα αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Ισχύει αυτό. Αν δείτε λέτε και τα σχόλια από κάτω στις εφημερίδες, περίπου και λένε. Δεν είναι και αθώα. Φάτε τους τζιχαντιστές του Κουκουέ. Απαυτώστε εκείνους. Δηλαδή είναι απίστευτο τι πράγμα. Τι διαχείριση κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους που αύριο θα είναι στην πόρτα μας και θα θέλουν να βρουν ένα σπίτι εδώ. Όποιος θυμηθεί τη Σμύρνη. 10 Σμύρνες υπάρχουν στην Παλαιστίνη. Να θυμηθεί τη Σμύρνη. Να θυμηθεί τον ξεριζωμό. Όποιος μίλαγε για την Κύπρο όταν. Όποιος μίλαγε για την Κύπρο όταν έγινε η εισβολή και η κατοχή. Πρέπει να εξασφαλιστούν κανονικές συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους όμως. Πρέπει να εξασφαλιστούν όλες εκείνες οι συνθήκες που δεν συνεπάγονται ντε και καλά πρόβλημα για τη χώρα. Μάλιστα. Αντιθέτως, ήθος, ύφος και ανθρωπιά το οποίο συνάδει και με τον πολιτισμό των Ελλήνων και με την κουλτούρα των Ελλήνων και με τη μεγάλη καρδιά των Ελλήνων. Έχει πάντως έναν οδηγό το κόμμα σας και ο Πρωθυπουργός. Να πάρει την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου την ομόφωνη και να πάει στην Ευρώπη και να πει το δικό μου κοινοβούλιο και ο δικός μου λαός αυτό θέλει. Θα ξεκινήσουμε όμως με τη διαμαρτυρία, γιατί όποιος και να συγκεντρώσει οποιαδήποτε βοήθεια δεν μπορεί να περάσει. Θα περάσει από τον έλεγχο του Φίτη. Η δική σας εκτίμηση είναι, επειδή μαθαίνουμε τώρα ότι η εμπλοκή του Ιράν αρχίζει και αυξάνεται όσο περνούν οι μέρες και με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα θα ξεφύγει ακόμη περισσότερο? Την επέκταση. Κοιτάξτε, δείτε. Αν αρχίσουμε να βάζουμε αυτή τη στιγμή κάτω όλο το γεωπολιτικό χάρτη και τα συμφέροντα, τους ανταγωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων στον πολυπολιτισμικό υποτίθεται κόσμο, υποτίθεται, επιμένω. Γιατί είμαστε Δύση-Ανατολή, τραβάμε ένα τείχος, μετά το μοιράζουμε σε κομματάκια. Δεν θα μείνω σε αυτό. Ξεχάμε τον άνθρωπο, βέβαια, μέσα μεταξύ, μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Για το κομμάτι της Αφρικής. Φέρνω ένα παράδειγμα. Πείτε και ρωτήστε τους Έλληνες αυτή τη στιγμή πόσοι ξέρουν ότι υπάρχει Βόρειο και Νότιο Σουδάν. Μέχρι πρώτα ξέρουν ένα Σουδάν. Μάλιστα. Το ένα είναι μουσουλμανικό, το άλλο είναι χριστιανικό. Το άλλο είναι στο Βορρά, το ένα στο Νότο. Τι κόσμο έχουμε στείλει εκεί, τι συμβαίνει στην Ιεμένη, τι συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Ολόκληρο αυτό άρα το πράγμα είναι ένα πλέγμα συμφερόντων το οποίο είναι σαν να με ρωτάτε εμένα, ναι, αν ανάψω ένα σπίρτο κάτω από ένα σωρό πτωμάτων που από κάτω αυτά τα πτώματα έχουν, πώς το λένε, προσάναμα. Είναι σαν να μου λέτε τι μορφή μπορεί να πάρει ο κόσμος. Αυτή που παίρνει πάντα όταν οι υπεριαλιστές θέλουν να βγάλουν λεφτά θέλουμε και αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή. Να προσθέσουμε και αδιαφορούν. Την διάσταση ενός κύματος τρομοκρατίας και τι επακόλουθες συνέπειες μπορεί να έχει. Δεν θα υπάρξει το κύμα τρομοκρατίας που φαντάζεστε. Δεν θα υπάρξει. Όχι, και αυτό που εκδηλώθηκε. Και δεν θα υπάρξει, έχει να σας πω γιατί. Μεγαλύτερη τρομοκρατία από την κρατική που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί. Και όταν υπάρχουν κράτη-τρομοκράτες. Είχαμε κάποια δείγματα. Όταν υπάρχουν κράτη-τρομοκράτες, μάτια μου που λένε ότι είναι νόμιμο να βομβαρδίζεις νοσοκομείο.